την αμέριστη συμπαράσταση στους εργαζομένους και τους φιλοξενούμενους στο κεφεάκι Βοτός της Καβάλας εξέφρασαν τα τοπικά στελέχη του ΚΚΕ, αντιπροσωπεία των οποίων βρέθηκε το πρωί στις εγκαταστάσεις του ΚΕΘΕΑ ώστε να συζητήσουν με τους εργαζόμενους τις τελευταίες δυσάρεστες εξελίξεις για την λειτουργία των ΚΕΘΕΑ, τα οποία το κράτος επιθυμεί να διακόψει δημιουργώντας ένα νέο φορέα. Την πρωτοβουλία ως Τομεακή Επιτροπή του Κόμματος εδώ στην Καβάλα να κάνουμε επίσκεψη και συνάντηση με τους εργαζόμενους στο ΚΕΘΕΑ, καθώς ήδη το κόμμα μας έχει προχωρήσει σε επερώτηση στη Βουλή για τις φήμες που ακούγονται, που δεν έχουν διαψευστεί από την κυβέρνηση, ότι επίκειται συγχώνευση των δύο οργανισμών, του ΟΚΑΝΑ και του ΚΕΘΕΑ. Πρόκειται για δύο οργανισμούς με τελείως διαφορετική φιλοσοφία στην αντιμετώπιση, την πρόληψη των ναρκωτικών. Εμείς η αντίληψή μας για το ζήτημα των ναρκωτικών είναι γνωστή. Είμαστε ενάντια σε όλα τα ναρκωτικά, ενάντια στο διαχωρισμό μαλακών σκληρών. Νομίζουμε ότι είναι ψεύτικος και απατηλός. Είμαστε υπέρ της αντιμετώπισης των ναρκωτικών με στεγνά προγράμματα, όπως και το ΚΕΘΕΑ. Σε αυτό συμπίπτουν οι απόψεις μας. Νομίζουμε ότι το νομοθετικό πλαίσιο που ήδη έχει διαμορφωθεί στη χώρα μας δυστυχώς προωθεί την εμπλοκή μη κυβερνητικών οργανώσεων και την παράδοση σε ιδιώτες της πρόληψης και της αντιμετώπισης των ναρκωτικών, πράγμα πολύ ανησυχητικό αν το συνδυάσουμε με τις φήμες του τελευταίου διαστήματος για τη συγχώνευση των δύο οργανισμών, όπως είπα πριν. Είμαστε κάθετα αντίθετοι, όχι μόνο γιατί οι εργαζόμενοι στο ΚΕΘΕΑ απειλούνται με απολύσεις, διαθεσιμότητες, εν πάση περιπτώσει να χάσουν τη δουλειά τους, αλλά και γιατί σήμερα είναι αναγκαίο όσο ποτέ, και καθώς η καπιταλιστική κρίση οξύνει το πρόβλημα αντί να μειώνεται φυσικά, είναι αναγκαίο όσο ποτέ η δημιουργία ενός ενίου φορέα και πρόληψης και αντιμετώπισης και φυσικά και για την κοινωνική επανένταξη των εξαρτημένων ανθρώπων. Ενός τέτοιου δημόσιου φορέα που θα χρηματοδοτείται αποκλειστικά από τον κρατικό προϋπολογισμό, θα έχει ενιαία αντίληψη για όλα τα ζητήματα, θα ξεκινάει η πρόληψη με τη συμβολή όλων των φορέων, όπως είναι η εκπαίδευση αλλά και άλλοι φορείς που μπορούν να δημιουργηθούν, και βέβαια θα είναι στο ζήτημα της καταπολέμησης, αντιμετώπισης του προβλήματος, θα υπάρχει τέλος πάντων η λογική των στεγνών προγραμμάτων, γιατί μέχρι στιγμής από ό,τι φαίνουν τα προγράμματα του ΟΚΑΝΑ με τα υποκατάστατα, αυτό που προωθούν είναι να συντηρείται το πρόβλημα και όχι να καταπολεμιέται. Από αυτή την άποψη θα είμαστε στο πλευρό των εργαζομένων σε οτιδήποτε αποφασίσουν, αυτό ήρθαμε να τους τονίσουμε σήμερα, γιατί για μας το ζήτημα δεν είναι μόνο ζήτημα υπεράσπισης κάποιων θέσεων εργασίας. Είναι σοβαρό ζήτημα, γιατί και αυτοί οι εργαζόμενοι μέσα στον κυκαιώνα των απολύσεων στο δημόσιο τομέα, στον ιδιωτικό τομέα, θα βρεθούν αντιμέτωποι με το φάσμα της ανεργίας, και εδώ μιλάμε για εκρηκτική κατάσταση, αλλά είναι και συνδυασμένο πρόβλημα που αφορά όλη την κοινωνία και γι' αυτό πρέπει να γίνει υπόθεση όλης της κοινωνίας. Εμείς έχουμε αρχίσει έτσι κάποιες κινητοποιήσεις και με αφορμή τις εκδηλώσεις που κάνουμε για την Παγκόσμια Μέρα κάτω των Ναρκωτικών. Αυτό που μάθαμε εμείς σαν φορέα την προηγούμενη εβδομάδα είναι ότι υπήρχε ένα non-paper στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, στο οποίο το σενάριο ήταν για την άμεση κατάργηση του ΚΕΘΕΑ και του ΟΚΑΝΑ και τη δημιουργία ενός άλλου φορέα υπό την άμεση έτσι, επίβλεψη ή αποπτία του Υπουργείου. Εμάς μας ανησυχεί πάρα πολύ αυτό το σενάριο, γιατί πιστεύουμε ότι μαζί με την κατάργηση του ΚΕΘΕΑ, ο οποίος είναι ένας φορέας πανελλήνιος, είναι ο πρώτος που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα για να αντιμετωπίσει την τοξικοεξάρτηση, προσφέρει υπηρεσίες εδώ και 30 χρόνια και πιστεύουμε ότι μαζί με την κατάργηση του ΚΕΘΕΑ θα καταργηθεί και ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε εμείς και διαχειριζόμαστε το ζήτημα της απεξάρτησης. Και με αυτό εννοώ ότι εμείς θεωρούμε ότι ο εξαρτημένος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει επιλογές στη ζωή του και έχει φτάσει στην εξάρτηση, και με τον ίδιο τρόπο τον θεωρούμε ότι αυτός πρέπει να κάνει επιλογές δυναμικά στη ζωή του για να περάσει προς την απεξάρτηση. Δεν πιστεύουμε ότι είναι άρρωστος ή ασθενής ο οποίος πρέπει να πάρει το φάρμακό του ή να περιμένει να τον κάνει κάποιος γιατρός καλά. Πιστεύουμε ότι έχει τη δύναμη να πάρει τη ζωή στα χέρια του και να βγει από τον κύκλο της εξάρτησης. Και ανησυχούμε ακριβώς επειδή πιστεύουμε ότι αυτή η θεώρηση του θέματος της εξάρτησης θα χαθεί μαζί με το ΚΕΘΕΑ.